του Τραμπ, οι οποίες καλπάζουν. Και υπάρχει και μια ελληνική μετοχή, μια ελληνική εταιρεία που είναι συγμένη στη Νέα Υόρκη και καλπάζει η μετοχή της. Ναι. Να το πούμε, είναι η τσιμεντοβιομηχανία Titan, η οποία έχει εργοστάσιο στην Αμερική και επειδή ακριβώς πάντα οι αγορές προεξοφλούν, ακούσαν, ξέρω εγώ, οι αναλυτές ότι ο Τραμπ θα ενισχύσει τις υποδομές, θα κάνει την Αμερική εργοτάξιο και ανεβαίνει και μια ελληνική μετοχή. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι αυτά. Του κύριου Κανελόπουλου. Άντε, τώρα που είναι έχουμε και άλλοι Κανελόπουλοι. Έχουμε Ομπάμα στην Ακρόπολη. Με γυαλί, έτσι. Ναι, βλέπω. Ναι. Με casual από τον Θάμπο. Και casual δίσημο. Μπουφάν και πράσινο, ναι. Τι είναι. Ναι, ναι. Μπλουζάκι. Ξεναγός πρέπει να είναι εκεί, έτσι. Ναι, 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 και τους λέει περί τίνος πρόκειται. Οπότε θα έχουμε και φωτογραφίες από ό,τι βλέπετε, γιατί θα βγάζουν φωτογραφίες. Θα έχουμε πλάνα, δεν μπορεί να μην έχουμε. Και πλάνα θα έχουμε. Πίσω του είναι το συγγενική, η κάμερα είναι πίσω του. Τη βλέπεις. Μάλιστα. Θα έχουμε, θα έχουμε. Θα δώσουν τα ξένα μέσα, τέλος πάντων, όποιο ξένο μέσο είναι θα τα ακριβώς. Πάντως αυτό το πλάνο είναι πολύ μακρινό, γι' αυτό και είναι έτσι, όπως λέμε στην δική μας γλώσσα, φλού, θολό. Έτσι. Και έχουμε κάνει, έχουμε προσπαθήσει αυτό το πλάνο. Κλεμμένο πλάνο πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε. Γι' αυτό το οποίο κατηγορεί τον Ομπάμα είναι για την εξωτερική του πολιτική. Και όχι σε σχέση με την Ελλάδα ή την Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Και έχει κάνει σοβαρά λάθη. Εκεί βέβαια μπαίνει αμέσως στο κάδρο και έχει ένα ρεκλήτων. Ξεκινάμε ακριβώς, να ξεκινήσουμε από τη Λιβύη, λοιπόν. Που εκεί έκανε το σοβαρότερο λάθος και ξεκίνησε η ιστορία της Λιβύης. Χρεώνεται λοιπόν αυτό. Μαρία και Νίκο, και η Χιλάρη, ωραία, πρέπει να αφήσουμε τον Ομπάμα στην Ακρόπολη.